Η αγάπη που νιώθουν οι ζωντανοί για τους ζωντανούς είναι υπέροχο πράγμα, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Ζαχρίδος, υπομνηματίζοντας το αυριανό Ευαγγέλιο της Δεύτερης Κυριακής μετά το Πάσχα, που είναι αφιερωμένη στις Άγιες Μυροφόρες και στους Αγίους Κηδευτέρες του Κυρίου, τον Άγιο Νικόδημο και τον Άγιο Ιωσήφ τον Απορριμαθέας. Είναι πιο υπέροχο ακόμα, λέει ο Άγιος, και από το φως του ήλιου, η αγάπη δηλαδή που νιώθουν οι άνθρωποι για τους άλλους ανθρώπους. Η αγάπη που νιώθουν οι ζωντανοί για τους νεκρούς είναι επίσης κάτι υπέροχο. Είναι πιο υπέροχο ακόμα και από το φως του φεγγαριού που αντικατοπτρίζεται σε μία λίμνη. Ο άνθρωπος είναι υπέροχος όταν φροντίζει για τους ζωντανούς. Είναι πολύ πιο υπέροχος όμως όταν μεριμνά για τους νεκρούς. Και όντως είναι καθήκον μας να μεριμνούμε για τους κεκοιμένους. Για τους ζωντανούς, συχνά λέει ο Άγιος Νικόλαος, ο άνθρωπος φροντίζει από ιδιοτέλεια. Η φροντίδα του για τους νεκρούς όμως τι ιδιοτέλεια μπορεί να έχει? Μήπως μπορούν να τον πληρώσουν οι νεκροί ή να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους? Μερικά ζώα, λέει ο Άγιος, θάβουν τους νεκρούς τους. Τους σκεπάζουν στον τάφο και τους εγκαταλείπουν στη λίθη. Όταν όμως ο ζωντανός άνθρωπος ενταφιάζει ένα νεκρό, μαζί του θάβει και ένα μέρος του εαυτού του. Γυρίζει στο σπίτι κουβαλώντας μαζί του στην ψυχή του και ένα κομμάτι από τον νεκρό άνθρωπο. Και αυτό είναι πολύ πιο ζωντανό και πιο ενεργές όταν ο συγγενής κηδεύει το συγγενή του, ο φίλος το φίλο. Καημένοι νεκροθάφτες, σε πόσους τάφους έχετε θάψει μέρος του εαυτού σας? Πόσοι νεκροί ζουν μέσα σας? Ο θάνατος έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό με την αγάπη. Μεταβάλλει πολύ βαθιά πολλούς που έρχονται σε επαφή μαζί του και εξακολουθούν να ζουν. Η μητέρα που έθαψε τα παιδιά της επισκέπτεται συχνά τον τάφο τους. Γιατί πηγαίνει εκεί? Γιατί μαζί με εκείνη στην ψυχή της ζουν και τα παιδιά της. Στην ψυχή της μητέρας η ίδια ζει σε μια μικρή γωνιά μόνο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ένα παλάτι όπου ζουν τα παιδιά που γέννησε. Το ίδιο γίνεται και με τον Χριστό, μόνο που τα μεγέθη εδώ είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερα, ανυπέρβλητα. Ο Χριστός περιορίστηκε στα στενά όρια ενός τάφου ως άνθρωπος, ώστε οι άνθρωποι, τα παιδιά του, να γνωρίσουν την ευρυχωρία του απεριόριστου παλατιού στον Παράδεισο. Ο Κύριος δηλαδή ταπεινώθηκε, λέει ο Άγιος Νικόλαος, για να γνωρίσουμε εμείς την απέραντη αγάπη του και την άπειρη βασιλεία του και να ζήσουμε σε αυτή. Η μητέρα επισκέπτεται τους τάφους των παιδιών της επειδή θέλει να τα ζωντανέψει στην ψυχή της, να τα λυτρώσει με τα δάκρυά της, να νιώσει την αγάπη τους με το νου της. Η αγάπη της μάνας σώζει τα παιδιά από τη λησμονιά, από την εξαφάνισή τους σε αυτόν τον κόσμο, έστω και για περιορισμένο διάστημα. Ο Κύριος, ταπεινωμένος και περιφρονημένος, με την υποταγή του στο Σταυρό και το θάνατο, κατόρθωσε με την αγάπη του να αναστήσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Η πράξη αυτή του Χριστού είναι άπειρα μεγαλύτερη από την πράξη οποιασδήποτε μητέρα στον κόσμο. Η αγάπη του για το ανθρώπινο γένος είναι άπειρα μεγαλύτερη από την αγάπη οποιασδήποτε μητέρας στον κόσμο για τα παιδιά της. Βλέπουμε πόσο ωραία θεολογεί ο Άγιος και μας φανερώνει την άπειρη αγάπη του Θεού σε εμάς τα παιδιά του. Αν και μια μάνα, λέγει, έχει πάντα δάκρυα να χύσει για τα παιδιά της από αγάπη και θλίψη για αυτά, όμως θα της μείνουν κάποια δάκρυα που θα τα πάρει μαζί της όταν και η ίδια θα μπει μέσα στον τάφο. Ο Κύριος Ιησούς όμως έχισε όλα τα δάκρυα για τα παιδιά του, ως την τελευταία σταγόνα, τα μάτια του άδειασαν. Αλλά έδωσε και όλο το αίμα του για τα παιδιά του, ως την τελευταία σταγόνα. Δηλαδή ο Κύριος μας έδωσε τα πάντα, ολόκληρο τον εαυτό του, ενώ εμείς οι άνθρωποι δεν δίνουμε τα πάντα στους άλλους. Αμαρτωλέα άνθρωπε, λέει ο Άγιος Νικόλαος, ποτέ δεν θα χυθούν περισσότερα δάκρυα για σένα, είτε ζωντανός είσαι είτε νεκρός. Ποτέ μάνα, σύζυγος, παιδιά ή πατρίδα
δεν θα πληρώσει περισσότερα για σένα από όσα πλήρωσε ο Χριστός. Φτωχέ άνθρωπε μοναχικέ, μην πεις ποτέ ποιος θα κλάψει για μένα όταν πεθάνω, ποιος θα θρηνήσει στο νεκρό μου σώμα. Άκουσε λοιπόν, ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει κλάψει και έχει θρηνήσει για σένα τόσο στη ζωή όσο και στο θάνατο και μάλιστα πολύ περισσότερο από όσο θα σε θρηνούσε η μητέρα σου. Δεν πρέπει να ονομάζουμε νεκρούς εκείνους για τους οποίους υπέφερε και πέθανε ο Χριστός από την αγάπη Του. Είναι ζωντανή εν Κυρίω. Θα το μάθουμε όλοι αυτό όταν ο Κύριος επισκεφτεί το νεκροταφείο του κόσμου για τελευταία φορά. Τότε που θα ηχήσουν οι σάλπιγγες, εννοεί δηλαδή ο Άγιος, ότι με την ταφή και το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού μας νεκρώθηκε ο θάνατος και πλέον νεκρός ουδήσε το μνήματι. Κανένας δεν θα μείνει νεκρός για πάντα, αλλά κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, όταν θα ηχήσουν οι σάλπιγγες, όλοι οι νεκροί θα ζωντανέψουν. Γι' αυτό λέγει, δεν πρέπει να ονομάζουμε νεκρούς τους ανθρώπους, αυτούς για τους οποίους πέθανε ο Χριστός. Και ο Χριστός πέθανε για όλους. Και όλοι θα αναστηθούν. Είναι ζωντανή εν Κυρίω, λέγει ο Άγιος. Θα το μάθουμε όλοι αυτό όταν ο Κύριος επισκεφτεί το νεκροταφείο του κόσμου για τελευταία φορά. Τότε που θα ηχήσουν οι σάλπιγγες. Η μάνα της, η αγάπη της μάνας δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα νεκρά παιδιά της από τα ζωντανά. Και σε καμιά περίπτωση βέβαια δεν το κάνει αυτό η αγάπη του Χριστού. Ο Κύριος είναι πιο διορατικός από τον ήλιο. Βλέπει τον επικείμενο θάνατο εκείνων που είναι ακόμα ζωντανή στη γη. Βλέπει την έναρξη της ζωής εκείνων που ήδη αναπαύονται. Τι εννοεί εδώ ο Άγιος. Υπάρχουν ζωντανοί στη γη που όμως είναι νεκροί πνευματικά λόγω της αμαρτίας και της αμετανοησίας. Και υπάρχουν νεκροί και κοιμημένοι οι οποίοι όμως είναι ζώντες γιατί έζησαν μετανοία και εξομολογήσει. Βλέπει την έναρξη της ζωής αυτών που ήδη αναπαύονται εν Κυρίω. Για εκείνον που δημιούργησε τη γη εκ του μηδενός, που έφτιαξε το σώμα του ανθρώπου από πυλό, δεν υπάρχει διαφορά στην ύπαρξη του ανθρώπου. Είτε αυτός ζει στη γη, είτε βρίσκεται μέσα στον τάφο. Ο καρπός του σιταριού είτε βρίσκεται στο χωράφι, είτε στον σιτοβολώνα, δεν κάνει καμιά διαφορά στον νοικοκύρη. Εκείνος και στις δύο περιπτώσεις σκέφτεται το σιτάρι, όχι τα άχυρα ή τη σιταποθήκη. Είτε ζει ο άνθρωπος είτε βρίσκεται στον τάφο, δεν κάνει καμιά διαφορά στον Κύριο των ψυχών των ανθρώπων. Όταν ήρθε στη γη, ο Κύριος έκανε δύο επισκέψεις στους ανθρώπους. Πρώτα επισκέφθηκε εκείνους που ζούσαν στους σωματικούς τάφους, δηλαδή που ήταν ζωντανοί μεν, φαινομενικά, βιολογικά, μέσα στα σώματά τους, αλλά νεκροί όμως λόγω της αμαρτίας και της κυριαρχίας του διαβόλου και του θανάτου επάνω τους. Πρώτα επισκέφθηκε αυτούς ο Κύριος και έπειτα τους άλλους που ζούσαν στους τάφους των νεκροταφείων, γιατί επέθανε και ετάφη και κατέβηκε στον Άδη με την αθάνατη ψυχή του και τη θεότητα. Και έτσι επισκέφθηκε και αυτούς που ζούσαν στους τάφους των νεκροταφείων. Πέθανε ο ίδιος για να επισκεφθεί τα νεκρά παιδιά του. Αλήθεια, πόσο πραγματικά πεθαίνει μια μάνα όταν επισκέπτεται τους τάφους των παιδιών της. Οι νεκροί είναι η μόνη φροντίδα του Θεού. Όλα τα άλλα του δίνουν χαρά. Ο Θεός δεν φροντίζει για τους αθάνατους αγγέλους. Εφραίνεται με τους αγγέλους, όπως και εκείνοι εφραίνονται κοντά του. Φροντίζει διαρκώς όμως να βρει τρόπο να αναστήσει τους ανθρώπους που νεκρώθηκαν από την αμαρτία και ζουν νεκρωμένοι. Γι' αυτό και επισκέπτεται πάντα μαζί με τους αγγέλους του τους τάφους των ανθρώπων, τόσο τους κινητούς, τους σωματικούς, δηλαδή τους ανθρώπους, τους νεκρούς που είναι ακόμα μέσα στο σώμα, όσο και τους ακίνητους, αυτούς που είναι πλέον στα νεκροταφεία. Η μέρευνα του Θεού για τους νεκρούς είναι πολύ μεγάλη. Όχι γιατί δεν μπορεί να τους αναστήσει και να τους δώσει ζωή, αλλά επειδή δεν επιθυμούν όλοι οι νεκροί να αναστηθούν εις ανάσταση ζωής. Αυτό είναι το τραγικό. Ενώ ο Κύριος χαρίζει τη ζωή σε όλους, δεν θέλουν όλοι να τη λάβουν. Οι άνθρωποι αρνούνται το δικό τους καλό. Γι' αυτό και ο Θεός
μεριμνά πάντα για αυτούς, αγωνίζεται για να μετανοήσουν και να σωθούν όλοι. Αλήθεια, πόσο μεγάλη είναι η χαρά που γίνεται στον ουρανό, λέει ο Άγιος Νικόλος Χρήδος, για ένα νεκρό άνθρωπο που ανασταίνεται και επιστρέφει στη ζωή, για τον αμαρτωλό που μετανοεί. Ο αμαρτωλός που μετανοεί είναι το ίδιο με αυτό που έχει πεθάνει και επανέρχεται στη ζωή. Γι' αυτόν ο Θεός χαίρεται περισσότερο από όσο χαίρεται με 99 αγγέλους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Λέγω ημίν ότι ούτω χαρά έστεν το ουρανό επί 9 αμαρτωλό μετανοούντι ή επί 99 δικαίης ήτινες ουχριαν έχουσι μετανοίας, λέει ο Κύριος. Πολύ μεγαλύτερη χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη μετανοίας. Πόσο ευγενής, πόσο γενναιόδορη είναι η φροντίδα για τους νεκρούς. Όταν φροντίζει για μας στην κοιλάδα αυτή του κλαθμόνους, οι άγγελοι συμμετέχουν στη μέρημνα του Θεού. Όταν φροντίζουμε τους νεκρούς, συμμετέχουμε και εμείς στη μέρημνα του Θεού και έτσι γινόμαστε φίλοι Του, συνεργάτες Του. Όταν όμως ο Μέγας Κύριος και Θεός πεθαίνει ως άνθρωπος, κυρτωμένος από τις αμαρτίες του κόσμου, ποιος από όλους εκείνους για τους οποίους φροντίζει προαιώνια, φροντίζει γι' αυτόν, ποιος επισκέπτει τον τάφο του, γυναίκες, όχι όλες οι γυναίκες, αλλά οι μυροφόρες, που η ψυχή τους είχε χρηστεί με αθάνατη αγάπη για τον Χριστό, τον Κύριο. Οι ψυχές τους ήταν γεμάτες, ξεχύζαν από το άρωμα της αγάπης και της πίστης. Γι' αυτό και γέμισαν τα χέρια τους με ευωδιαστά μοίρα και ξεκίνησαν για τον τάφο να χρήσουν το σώμα του Χριστού. Το αυριανό Ευαγγέλιο αναφέρεται στο περιστατικό αυτό, στη φροντίδα που έδειξαν για το θάνατο του αθανάτου οι γυναίκες εκείνες που η διδασκαλία του Χριστού τους έδωσε ζωή, την όντω ζωή. Λέγει το ιεροκείμενο, τότε ελθόν ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, ευσχήμων βουλευτής, ως και αυτός είναι προσδεχόμενος στη Βασιλεία του Θεού, τολμήσας εισήλθεν προς Πιλάτων και ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Ήρθε ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, ευσχήμων βουλευτής, σπουδαίος, σοβαρός, αξιωματούχος, βουλευτής, ο οποίος και αυτός αποδεχόταν τη διδασκαλία του Κυρίου περί της Βασιλείας του Θεού και αφού τόλμησε, εισήλθε προς τον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Κυρίου Ιησού. Υπήρχε κι άλλος ένας μεγάλος άνδρας που είχε έρθει από την Αρημαθέα στο όρος Εφραίμ. Αυτό ήταν ο προφήτης Σαμουήλ. Ο Ιωσήφ αναφέρεται και από τους 4 Ευαγγελιστές, κυρίως σε όσα σχετίζονται με την ταφή του Κυρίου Ιησού. Ο Ιωάννης τον αποκαλεί κρυφό μαθητή του Ιησού. Ο Λουκάς τον ονομάζει άντρα, αγαθό και δίκαιο. Ο Ματθαίος πλούσιο. Ο Ευαγγελιστής δεν ονομάζει πλούσιο τον Ιωσήφ από ματαιότητα για να δείξει πως ο Κύριος ανάμεσα στους μαθητές του είχε και πλούσιους, αλλά για να καταλάβουμε πώς μπορούσε εκείνος να πάρει το σώμα του Ιησού από τον Πιλάτο. Ένας φτωχός και άσημος άνθρωπος δεν θα ήταν δυνατό να πλησιάσει τον Πιλάτο, εκπρόσωπο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Ιωσήφ όμως δεν ήταν πλούσιος μόνο υλικά, ήταν πλούσιος ψυχικά, λέει ο Άγιος Νικόλαος. Είχε φόβο Θεού και ανέμενε και αυτός τη Βασιλεία του Θεού. Ήλπιζε και πίστευε στο κήρυγμα του Κυρίου περί της Βασιλείας του. Εκτός όμως από τα ιδιαίτερα πνευματικά του χαρίσματα, ο Άγιος Ιωσήφ ήταν και πλούσιος άνθρωπος, άνθρωπος επιρροής. Οι Άγιοι Ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς τον ονομάζουν βουλευτή. Ήταν και αυτός, όπως και ο Άγιος Νικόδημος, ο νυχτερινός μαθητής, ήταν και αυτός ένας από τους πρεσβύτερους του λαού. Όπως και ο Άγιος Νικόδημος επίσης, ήταν και αυτός θαυμαστής και κρυφός μαθητής του Χριστού. Μπορεί οι δύο αυτοί άνδρες να ήταν κρυφοί οπαδοί της διδασκαλίας του Χριστού,
Ήταν έτοιμοι όμως να εκτεθούν στον κίνδυνο και να σταθούν κοντά του. Ο Νικόδημος κάποτε ρώτησε κατά πρόσωπο τους πικρόχολους Ιουδαίους άρχοντες όταν ζητούσαν να σκοτώσουν τον Χριστό. «Μείον όμως ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώτη πει». Μήπως ο νόμος μας κρίνει τον άνθρωπο, καταδικάζει έναν άνθρωπο, εάν δεν ακούσει πρώτα από αυτόν την απολογία του και δεν γνωρίσει τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, τι πράττει. Ο απορριμαθέας Ιωσήφ μπήκε σε μεγαλύτερο κίνδυνο όταν αποφάσισε να πάρει το σώμα του Κυρίου την ώρα που οι στενοί μαθητές του είχαν διασκορπιστεί. Γιατί οι Ιουδαίοι λύκοι που δολοφόνησαν τον ποιμένα ήταν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να επιπέσουν και στο πίμνιο, να φωνεύσουν και τα πρόβατα. Τότε αυτό που έκανε ο Ιωσήφ ήταν επικίνδυνο, το επισημαίνει ο Ευαγγελιστής, με τη λέξη «τολμή σας», τόλμησε. Ήθελε τότε κάτι παραπάνω από θάρρος. Ήθελε τόλμη το να παρουσιαστεί στον αντιπρόσωπο του Κέσσαρα και να ζητήσει το σώμα του σταυρωμένου κακούργου. Κακούργου βέβαια εντός εισαγωγικών. Ο Ιωσήφ όμως με τη μεγαλοσύνη της ψυχής του απέβαλε το φόβο του και απέδειξε πως ήταν πραγματικός μαθητής του Ιησού Χριστού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασε ή ήδη τέθνηκε και προσκαλεσάμενος τον κεντυρίωνα επιρώτησεν αυτόν ή πάλι απέθανε. Και γνούς από το κεντυρίωνο σε δωρήσατο το σώμα του Ιωσήφ. Ο Πιλάτος δηλαδή απόρρισε αν ήδη πέθανε. Του φάνηκε δηλαδή πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα. Και αφού κάλεσε τον κεντυρίωνα, τον ρώτησε εάν όντως απέθανε. Και αφού έμαθε από τον κεντυρίωνα ότι όντως απέθανε, εδόρισε το σώμα στον Ιωσήφ. Ο Πιλάτος ήταν καχύποπτος και επιφυλακτικός. Ήταν από τους κυβερνήτες που ασκούν την εξουσία τους με βία, όπως με βία την είχε αποσπάσει από άλλους. Δεν μπορούσε να πιστέψει ούτε λέξη, ακόμα και από ευγενείς ανθρώπους, όπως ο Ιωσήφ. Ίσως δυσκολευόταν πραγματικά να πιστέψει πως εκείνος που μόλις το προηγούμενο βράδυ είχε καταδικάσει σε σταυρικό θάνατο, είχε ήδη παραδώσει την τελευταία του πνοή στο σταυρό. Ο Πιλάτος αποδείχθηκε πως ήταν ένας γνήσιος αντιπρόσωπος της ρωμαϊκής τυπολατρείας. Ήταν πολύ πιο πρόθυμος να πιστέψει τον κεντυρίωνα που τον είχε επιφορτήσει με το καθήκον να φρουρήσει το Γολγοθά παρά έναν εξέχοντα πρεσβύτερο του λαού. Μόνο όταν ο κεντυρίων επιβεβαίωσε επίσημα την αναφορά του Ιωσήφ, θέλησε ο Πιλάτος να ικανοποιήσει το αίτημά του. Και αγοράσα συνδόνα και καθελών αυτών ενήλυσε τη συνδόνη και κατέθηκεν αυτόν εν μνημείο, ο ειν λελατομημένον εκ πέτρας και προσεκίνησε λίθον επί την θύραν του μνημείου. Αφού αγόρασε συνδόνα και κατέβασε αυτόν από το σταυρό, τύλιξε το σώμα στη συνδόνα και τον τοποθέτησε στο μνημείο, το οποίο ήταν λατομημένο από πέτρα και προσκύνησε μια μεγάλη πέτρα στην θύρα του μνημείου. Άλλος Ευαγγελιστής λέει πως αυτός ο τάφος ήταν του Ιωσήφ και έφυγε αυτόν εν το κενό αυτού μνημείου, στο δικό του δηλαδή τάφο, ενώ ουδής ανθρώπων ετέθη, στον οποίο κανένας άνθρωπος μέχρι τότε δεν είχε τοποθετηθεί. Όταν σταυρώνουμε το νου μας για τον κόσμο και τον ενταφιάζουμε σε μια αναγεννημένη καρδιά σαν σε τάφο, τότε ο νους μας θα αναζωογονηθεί και θα αναγεννηθεί ολόκληρος ο εσωτερικός μας άνθρωπος, λέγει ο Άγιος Νικόλαος. Χρειάζεται να νεκρωθούμε ως προς τον κόσμο και να μπούμε στον τάφο της μετανοίας και της ταπεινώσεως και έτσι θα αναστηθούμε για την αιωνιότητα. Ο εσωτερικός άνθρωπος αναγεννάται ολόκληρος, λέει ο Άγιος Νικόλαος, όταν ο νους πεθάνει για τον κόσμο. Πεθάνει για τον παλαιό άνθρωπο, πεθάνει για τον διάβολο και τα πάθη. Ένας νέος τάφος σφραγισμένος.
μια μεγάλη πέτρα στην είσοδο του τάφου και ένας φύλακας να φρουρεί μπροστά στον τάφο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Όλα τους ήταν προληπτικά μέτρα, παρμένα με τη σοφία της πρόνοιας του Θεού. Δηλαδή, λέει ο Άγιος, ότι ο Θεός με την πρόνοιά Του και με τη σοφία Του έδωσε όλες τις αναγκαίες αποδείξεις για την αναμφισβήτητη Ανάστασή Του. Όλα ήτανε για αυτό το σκοπό. Με αυτόν τον τρόπο θα σφραγίζονταν και όλα τα στόματα εκείνων που θα τολμούσαν να ισχυριστούν πως ο Χριστός είτε δεν πέθανε, είτε δεν αναστήθηκε, είτε ότι έκλεψαν το σώμα του. Πρώτον, αν ο Ιωσήφ δεν είχε ζητήσει το σώμα του από τον Πιλάτο. Δεύτερον, αν ο Κεντηρίων δεν είχε δώσει επίσημη διαβεβαίωση για το θάνατο του Χριστού. Και τρίτον, αν το σώμα δεν είχε ενταφιαστεί και σφραγιστεί με την παρουσία φίλων και εχθρών του Χριστού, ίσως να ισχυρίζονταν πολλοί πως ο Χριστός δεν είχε πεθάνει πραγματικά, αλλά είχε πέσει σε κόμμα και μετά ανέκτησε τις αισθήσεις του. Κάτι τέτοιο υποστήριξαν τελευταία ο Σλάιερμάχερ και κάποιοι Προτεστάντες. Αν ο τάφος δεν είχε σφραγιστεί με έναν ογκόλιθο και αν δεν το φύλαγαν φρουροί, ίσως παραδέχονταν πως ο Χριστός πέθανε και ενταφιάστηκε, αλλά οι μαθητές του έκλειψαν το σώμα του από τον τάφο. Αν δεν ήταν καινούριος ο τάφος, ίσως να υποστήριζαν πως δεν ήταν ο Χριστός αυτός που αναστήθηκε, αλλά κάποιος άλλος νεκρός, που είχε ταφεί εκεί παλαιότερα. Έτσι, όλα τα προληπτικά μέτρα που πήραν οι Ιουδαίοι για να πνίξουν την αλήθεια, με την πρόνοια του Θεού βοήθησαν για να την καταδείξουν. Γιατί όλα αυτά ενεργήθηκαν όχι από τους φίλους του Χριστού, αλλά από τους εχθρούς του Χριστού και είναι επομένως αναμφισβήτητα. Και όλα αυτά κατοχυρώνουν το γεγονός, πρώτον ότι ο Χριστός πέθανε, δεύτερον ότι αναστήθηκε και τρίτον ότι δεν έκλεψαν το σώμα του, όπως διέδωσαν οι ψευδός οι Ιουδαίοι και δωροδόκησαν γι' αυτό το λόγο και τους στρατιώτες που φύλαταν τον τάφο. Ο Ιωσήφ πήρε το σώμα του Ιησού, ενετήληξαν αυτό σιδώνει καθαρά και το απόθεσε στο τάφο. Και λέει ο Άγιος, αν θέλουμε να αναστηθεί μέσα μας ο Κύριος, πρέπει να το διατηρούμε μέσα στο καθαρό και αγνό σώμα μας. Το καθαρό σεντόνι υποδηλώνει το καθαρό σώμα. Το σώμα που έχουν μολύνει οι κακίες και τα πάθη δεν είναι κατάλληλος τόπος για να αναστηθεί εκ νεκρών και να ζήσει ο Κύριος. Θα πρέπει λοιπόν να φυλάττουμε την αγνότητα και καθαρότητα του σώματος για να έχουμε τον Κύριο ενωμένο μαζί μας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συμπληρώνει την εικόνα που δίνουν οι άλλοι Ευαγγελιστές λέγοντας πως στην ταφή του Χριστού ήρθε και ο Νικόδημος, φέρον μείγμα σμύρνης και αλόης ως λίτρας 100 λίτρα από το αρωματικό μείγμα σμύρνας και αλόης. Έλαβαν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό εν οθονίης μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσε στή της Ιουδαίης ενταφιάζει. Και πήραν το σώμα του Κυρίου και το τύλιξαν με τα οθόνια μαζί και με τα αρώματα, όπως συνηθίζεται να ενταφιάζουν οι Ιουδαίοι. Ευλογημένοι άνθρωποι, πήραν το Πανάγιο Σώμα του Ιησού με τόλμη, στοργή και αγάπη και το απέθεσαν στο μνημείο. Τι υπέροχο παράδειγμα είναι αυτό σε όλους εκείνους που αγαπούν τον Κύριο και τι φοβερό κατηγορητήριο για τους ιερείς και τους λαϊκούς που ντρέπονται τον κόσμο και πλησιάζουν το Άγιο Ποτήριο απρόσεχτα, αδιάφορα και χωρίς αγάπη για να κοινωνήσουν τα ζώπια τίμια δώρα, το πάντιμο σώμα και το αίμα του αναστημένου Κυρίου. Αλήθεια, με πόση ευλάβεια θα πρέπει να πλησιάζουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος δεν ήταν μόνο φίλοι του Χριστού, που διαπίστωσαν με τα μάτια τους πως ο Ιησούς πέθανε και ενταφιάστηκε. Η μέρημνα για τον νεκρό Κύριο ήταν πράξη αγάπης για τον αγαπημένο τους φίλο και δάσκαλο, αλλά και ανθρωπιστικό καθήκον.
προς εκείνον που έχει υποφέρει για χάρη της δικαιοσύνης, για χάρη της αλήθειας, για χάρη της σωτηρίας μας. Με θεία τον τάφο όμως βρίσκονταν και δύο ακόμα ψυχές που αγαπούσαν τον Κύριο και παρακολουθούσαν με μεγάλη προσοχή τις ενέργειες του Ιωσήφ και του Νικοδήμου. Προετοιμάζονταν και αυτές από την πλευρά τους για μια πράξη αγάπης προς τον Κύριο. Ήταν οι δύο μυροφόρες γυναίκες, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσήφ. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η Ιωσή εθεώρουν που τίθεται. Και διαγενωμένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούσε αλείψωσιν αυτών. Πρώτα αναφέρονται δύο γυναίκες και έπειτα τρεις. Δύο ήταν οι μάρτυρες για όλα όσα έγινε στο Γολγοθά, που είδαν τους κρυφούς μαθητές του Χριστού να κατεβάζουν το νεκρό σώμα του από τον Σταυρό. Μετά είδαν όλα όσα έκανε στο νεκρό σώμα. Και αυτό που τις ενδιέφερε περισσότερο, είδαν τον τάφο όπου τον τοποθέτησαν. Αλήθεια, πόση χαρά θα ένιωθαν αν μπορούσαν να τρέξουν και να βοηθήσουν τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο για να ξεπλύνουν το Άγιο Σώμα του από τα αίματα, να καθαρίσουν τις πληγές του, να ισχύσουν τα μαλλιά του, να σταυρώσουν τα χέρια του, να δέσουν το μαντήλι γύρω από το κεφάλι του και να τυλίξουν όλο το σώμα του με το σεντόνι. Όμως ούτε το έθιμο, ούτε και ο νόμος επέτρεπε να το κάνουν αυτό μαζί με άντρες. Γι' αυτό και θα πήγαιναν αργότερα να τα κάνουν όλα μόνες τους και κυρίως για να λείψουν τον Κύριο με αρώματα. Μαζί τους αργότερα θα πήγαινε και η τρίτη μυροφόρα, οι φίλοι τους. Το Πνεύμα του Χριστού τις έδεσε όλες με φιλία. Ποιες ήταν οι γυναίκες αυτές? Τη Μαρία τη Μαγδαληνή την ξέρουμε. Ήταν η Μαρία εκείνη που ο Κύριος τη θεράπευσε, τις έβγαλε 7 δαιμόνια από μέσα της. Η Μαρία του Ιωσή και η Μαρία του Ιακώβου, όπως λέγουν οι πατέρες, ήταν ένα και το αυτό πρόσωπο και δεν είναι άλλο παρά η υπεραγία Θεοτόκος. Η Σαλόμη ήταν σύζυγος του Ζεβεδαίου, η μητέρα των Αποστόλων Ιακώβου και Ιωάννου. Τι μεγάλη διαφορά υπάρχει ανάμεσα στις γυναίκες αυτές και στην Εύα. Αυτές έτρεξαν από αγάπη για να υπακούσουν τον νεκρό Κύριο, ενώ η Εύα δεν έκανε υπακοή στο ζώντα Κύριο. Εκείνες φάνηκαν υπάκουες στο Γολγοθά, στον τόπο του εγκλήματος, της κακίας και της αιματοχυσίας. Ενώ η Εύα έκανε παρακοή μέσα στον Παράδεισο. Και λίγο πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατύλλαντος του ήλιου, λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Σε αυτό, ότι δηλαδή ήταν η πρώτη μέρα της εβδομάδος, δηλαδή η Κυριακή, όταν αναστήθηκε ο Κύριος, η επόμενη μέρα του Σαββάτου, συμφωνούν όλοι οι Ευαγγελιστές. Ο Μάρκος το ξεκαθαρίζει καλύτερα. Και διαγενωμένου του Σαββάτου, αφού δηλαδή είχε περάσει το Σάββατο. Άρα είχε περάσει η 12η ώρα της νυχτός. Όλοι οι Ευαγγελιστές συμφωνούν πως ο Κύριος αναστήθηκε πολύ πρωί την Κυριακή. Συμφωνούν επίσης πως οι γυναίκες πήγαν στον τάφο του Κυρίου πολύ νωρίς το πρωί. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο Ευαγγέλιο του φαίνεται πως το γεγονός αυτό το μεταφέρει λίγο αργότερα. Γιατί λέει «ανατύλλαντος του ηλίου» πήγαν οι μυροφόρες. Είναι πολύ πιθανό οι γυναίκες να πήγαν στον τάφο αρκετές φορές. Τόσο από αγάπη για τον νεκρό Κύριο, όσο και από φόβο, μήπως οι εχθροί του έρθουν και βεβηλώσουν τον τάφο και το ίδιο το σώμα. Όπως λέει ο Ιερώνυμος στο σχόλιο του στο Κατά Ματθαίον, πηγαίνω έρχονταν με ανυπομονησία, δεν ήθελαν να απομακρυνθούν για πολύ από τον τάφο του Κυρίου. Ίσως εδώ ο Μάρκος να μην μιλάει για τον αισθητό ήλιο, που λέει ανατύλλαντος του ηλίου, αλλά για τον ίδιο τον Κύριο, σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη, του προφήτου Μαλαχίου, και ανατελεί ημίν ήλιος δικαιοσύνης, αναφερόμενος στο Μεσσία. Ο ήλιος της δικαιοσύνης είχε ήδη ανατύλει, είχε ήδη αναστηθεί εκ νεκρών την πρωινή ώρα που οι μυροφόρες πήγαν στον τάφο.
Ήδη είχε αναστηθεί ο Κύριος, εσφραγισμένο του μνήματος. Όπως ο ήλιος αυτός έλαψε πολύ προτού δημιουργηθεί ο αισθητός ήλιος, γιατί ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Κύριος υπήρχε πάντοτε, πριν γίνει ο αισθητός ήλιος και το σύμπαν, έτσι και τώρα, στη δευτέρα δημιουργία, στην αναγέννηση του κόσμου, έλαψε στην ανθρώπινη ιστορία, προτού ανατείλει στη γη ο αισθητός ήλιος. Και έλεγον προς εαυτάς, τι θα αποκυλήσει ημίν το λίθον εκ της θύρας του μνημείου, καθώς οι μυροφόρες γυναίκησαν ανέβαινα προς τον Γολγοθά, συζητούσαν μεταξύ τους το πρόβλημα αυτό, ποιος θα κυλήσει τη βαριά πέτρα από τη θύρα του μνημείου. Όλα έδειχναν πως δεν περίμεναν κάτι αναπάντεχο. Τα γυναικεία χέρια δεν ήταν δυνατά για να σπρώξουν τη βαριά πέτρα και να ελευθερώσουν την είσοδο του μνημείου. Και ο λίθος ήταν μέγας σφόδρα. Καημένες γυναίκες δεν θυμήθηκαν πως το έργο που πήγαιναν με τόσο ζήλο και σπουδή να κάνουν στον τάφο είχε ήδη συντελεστεί όσο ζούσε ο Κύριος. Στο δείπνο που παρέθεσε στον Κύριο στη Βιθανία ο Σίμων ο λεπρός, κάποια γυναίκα έχισε στο κεφάλι του Χριστού ένα πολύτιμο μύρο. Ο παντογνώστης Κύριος είπε τότε για τη γυναίκα αυτή, «Βαλούσα γράφτη το μύρον τούτο επί του σώματός μου, προς το εντεαφιάσε με ποιήσε». Αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα που έβαλε το μύρο στο σώμα μου, αυτό το έκανε για τον ενταφιασμό μου. Προγνώρισε με ακρίβεια, δηλαδή ο Κύριος, ότι το σώμα του δεν θα δεχόταν κανένα άλλο άρωμα στο θάνατό του. Ίσως διαρωτηθείς, γιατί τότε η πρόνοια του Θεού άφησε τις αφοσιωμένες αυτές γυναίκες να απογοητευτούν τόσο πολύ, πήγαν να αγοράσουν το πολύτιμο μύρο. Ήρθαν φοβισμένες μέσα στη νύχτα στο μνημείο και στο τέλος να μην εκτελέσουν το καθήκον αυτό που με τόση αγάπη και θυσία είχαν προετοιμάσει. Μήπως όμως η θεία αυτή πρόνοια δεν αποζημίωσε τις προσπάθειές τους με ένα ασύγκριτα πλουσιότερο τρόπο και αντί να δουν νεκρό τον Κύριο, τον είδαν ζωντανό. Και αναβλέψασε, θεωρούσιν ότι από και κύλησε ο λίθος. Ειν γαρ μέγας φόδρα. Και εισελθούσε στο μνημείο, είδωνε ανίσκον καθήμενον εν της δεξής, περιβεβλημένος του λίν λευκήν, και εξεθαμβήθησαν. Όταν ο Μωυσής έφτασε με το λαό του στην Ερυθρά Θάλασσα, αντιμετώπισε μια δυσκολία, ένα μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα άνοιγε δρόμο στη θάλασσα εκεί που δεν υπήρχε. Μόλις όμως κράβγασε για βοήθεια στο Θεό, η θάλασσα χώρισε στα δύο και ο δρόμος άνοιξε. Το ίδιο έγινε τώρα με τις μυροφόρες. Προβληματισμένες πολύ έντονα για το ποιος θα κυλήσει τη μεγάλη πέτρα, κοίταξαν και είδαν ότι από και κύλησε ο λίθος. Η πέτρα είχε μετακινηθεί και εκείνες μπήκαν αμέσως μέσα στο μνημείο. Μα πού πήγαν οι στρατιώτες που φρουρούσαν τον τάφο? Αυτοί δεν αποτελούσαν το μεγαλύτερο εμπόδιο για να μπουν στο μνημείο από τη βαριά πέτρα? Ήταν από ό,τι γνωρίζουμε 16 στρατιώτες που φρουρούσαν τον τάφο. Εκείνη την ώρα οι φρουροί είτε κοίτονταν στη γη μισοπεθαμένοι από το φόβο, είτε είχαν δραπετεύσει προς την πόλη για να διηγηθούν με τρεμάμενη φωνή στους ανθρώπους αυτά που από την εποχή του Αδάμος τότε δεν είχαν ακούσει ανθρώπινα αυτιά. Δεν υπήρχε κανένας στο μνημείο για να τις εμποδίσει, κανένας και τίποτα στην είσοδο. Υπήρχε κάποιος όμως μέσα στο μνημείο, κάποιος που το πρόσωπό του ήταν ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχιών. Ήταν ένας νέος άντρας. Ήταν πραγματικά άγγελος του Θεού. Οι γυναίκες φοβήθηκαν και έπεσαν με το πρόσωπο στη γη. Είναι φοβερό να βλέπει κανείς τη μορφή ενός ουράνιου αγγελιαφόρου του Θεού. Εκείνο που έφερε τις πιο υπερφυσικές και χαρμόσυνες ειδήσεις στη γη από τότε που ο εκπεσμένος άνθρωπος άρχισε να περιπλανιέται μακριά από τον Παράδεισο. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέει πως ο άγγελος καθόταν πάνω στην πέτρα που είχε κυλήσει από τη θύρα του μνημείου, ενώ ο Μάρκος πως ο άγγελος ήταν μέσα στο μνημείο. Το γεγονός αυτό όμως δεν έχει καμιά αντίθεση.
Ίσως οι γυναίκες είδαν πρώτα τον άγγελο πάνω στην πέτρα και έπειτα άκουσαν τη φωνή του μέσα στο μνημείο. Ο άγγελος δεν είναι κάτι υλικό και ακίνητο. Μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. Το γεγονός ότι ο Λουκάς αναφέρει δύο αγγέλους, ενώ ο Ματθαίος και ο Μάρκος έναν, δεν πρέπει να φέρει σε σύγχυση τους πιστούς. Όταν γεννήθηκε ο Κύριος στη Βηθλέμ, ένας άγγελος εμφανίστηκε ξαφνικά στους ποιμένες και εκείνοι εφοβήθησαν φόβων μέγαν. Πολύ σύντομα μετά, εξέφνης ξαφνικά η γένετος είναι του αγγέλου, πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων των Θεών. Στην Ανάσταση του Κυρίου στο Γολγοθά, ίσως παρευρίσκονταν λεγεώνες αγγέλων του Θεού. Γιατί πρέπει να εκπλαγούμε αν οι μυροφόρες είδαν τη μια φορά έναν άγγελο και την άλλη δύο? Και στη συνέχεια ο Άγιος αναλύει και το υπόλοιπο της Ευαγγελικής περικοπής που θα ακούσουμε αύριο. Ας κρατήσουμε αυτά που λέει ο Άγιος για την νέκρωση ως προς τον κόσμο του νου μας, για την αναγέννηση της καρδιάς μας, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να ζει ο Αναστημένος Κύριος μέσα μας. Και ας κρατήσουμε και αυτό που λέγει ότι θα πρέπει να έχουμε καθαρό και αγνό το σώμα μας, σαν το καθαρό συντόνι με το οποίο τήληξε ο Άγιος Ιωσήφ το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και έτσι θα ζούμε αυτή την Ανάσταση του Χριστού προσωπικά ο καθένας μας και θα χαιρόμαστε στη Βασιλεία του αιώνια. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.